Πάρε, πάρε τα αρχεία σε παρακαλώ. Πάρε και τις φραγίδες από μέσα. Να σε βγάλω. Θα έρθουμε αύριο και θα... Λοιπόν, θα έρθουμε αύριο το πρωί εδώ πέρα. Δεν θα παίζουμε με αυτούς. Λοιπόν, θα φέρουμε κόσμο εδώ πέρα και κάνουμε μανούρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση, τη λύση. Συνεχίζεται η υπόθεση με την πάυση της φιλοξενίας των τριών συνταξιοδοτικών σωματείων στο κτίριο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Καβάλα στην Καβάλα, το οποίο έχει ανοίξει μετά την ανάγκη χρησιμοποίησης των αιθουσών στο κτίριο του ΟΕΚ του Νομού Καβάλας, που είναι σε τέτοιες διαστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση για κατάρτιση εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα τα μέλη των δύο σωματείων βρέθηκαν στο ΟΕΚ για να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, χωρίς ωστόσο να τους δοθεί η ευκαιρία να μπουν οι ίδιοι μέσα σε εγκαταστάσεις και να τα παραλάβουν. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου των Συνταξιούχων της Βούφουλου βρέθηκε στο εσωτερικό του χώρου, καθώς ήταν ο μόνος που το επιτρέπει να μπει, όπου από το παράθυρο των πρώην γραφείων μετέφερε τα προσωπικά αντικείμενα αλλά και τους φακέλους που χρειάζονταν τα δύο σωματεία. Όπως ξέρετε, από χθες δεν μας ανοίγουν το γραφείο μας. Κατ' εντολή της Προέδρου, να πάρουμε ακόμα και τα ελάχιστα, δηλαδή τη σφραγίδα μας, κάποια χαρτιά για να μπορούμε να λειτουργούμε. Άσχετα, ας πούμε, σαν σωματείο, γιατί έχουμε και τα τρέχον θέματά μας. Πήγαμε σήμερα το πρωί στο διοικητή της αστυνομίας, πήρε τηλέφωνο την Πρόεδρο, την είπε ότι είναι τα σωματεία εδώ πέρα και θέλουν να πάρουν κάποια είδη. Αυτή απέτησε να τις ενημερώσουμε πότε θα πάρουμε όλα τα πράγματά μας. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται σε μία μέρα. Λοιπόν, αλλά το σωματείο λειτουργεί, τα σωματεία λειτουργούν. Άρα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τη σφραγίδα τους και κάποια χαρτιά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσουν. Από εκεί και ύστερα το τι θα γίνει στη συνέχεια όσον αφορά για τα υπόλοιπα μέσα που έχουμε γραφεία κτλ. Αυτό θα το δούμε. Φυσικά εμείς περιμένουμε μια τελική κατάληξη αν υπάρχει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει που έχουμε απευθυνθεί στους βουλευτές και στον Υπουργό τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Φοβούνται τόσο πολύ που με απαγορεύουν εμένα προσωπικά να μπω τελείως μέσα. Δηλαδή ενώ θα πήγανε οι άλλοι για να πάρουν τα βιβλία τους, εγώ απαγορεύεται να μπω μέσα. Και ο λόγος που θέλουν να μας διώξουν είναι αυτός, έχουν με μένα προσωπικά, δηλαδή τον Ταχματζίδη, δεν θα τον αφήσουμε να κάνει τίποτα. Και εδώ πρέπει να πάρει απόφαση πάσκε το πώς καθοδηγεί το εργατικό κέντρο. Αυτή είναι η ουσία και δεν είναι τωρινό. Έτσι, έχει παλιά ιστορία από το 2001. Και καλό είναι να μας καλέσετε μία μέρα να πούμε όλη την ιστορία του εργατικού κέντρου και να πούμε και για τους προηγούμενους προέδρους. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη διαδικασία. Εγώ καταλαβαίνω τώρα και την γραμματέα και τον αντιπρόεδρο ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, γιατί οι άνθρωποι έχουν μπλέξει και αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Έτσι, η διαφορά είναι ότι εγώ είμαι από το πρωί εδώ, έτσι, και με απαγορεύουν εμένα προσωπικά να μπω μέσα στο γραφείο μου να πάρω τα προσωπικά μου αντικείμενα. Καταλαβαίνετε τώρα με ποιους έχουμε μπλέξει. Δυστυχώς, κορίτσι μου, αυτή είναι η ουσία. Ειδοποιηθήκαμε να πάρουμε ό,τι αρχεία υπάρχουν μέσα, σοβαρά αρχεία. Είχαμε τις σφραγίδες, είχαμε τα βιβλία, είχαμε εισερχόμενα, εξερχόμενα, παλιά, τα οποία είναι έγγραφα τα οποία είναι από ιδρύσεως από το 86. Είμαστε μέσα εδώ από το 86. Λοιπόν, αναγκαστήκαμε τώρα ό,τι μπορέσουμε να πάρουμε, διότι έχουμε ειδοποιηθεί ότι μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα για να απομακρυνθούμε από εδώ. Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω. Είμαι και λίγο σε κατάσταση, είμαι λίγο συγχυσμένος από την υπόθεση. Το παράθυρο, κυρίες και κύριοι, οι πρόεδροι των δύο συνταξιοδοτικών σωματείων πήραν τα προσωπικά τους αντικείμενα χωρίς να τους επιτρέπουν να μπουν μέσα για να τα παραλάβουν. Όπως τονίζουν στην κάμερα του ένα channel, απαιτούν άμεσα όλοι οι αρμόδιοι φορείς να επέμβουν, να δηλώσουν ξεκάθαρα τη δική τους θέση, αλλά και το τι θα γίνει τελικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σας γνωρίζει καλά ο κ. Παναγιωτίδης ότι είναι εκλεγμένη, είναι πρόεδρος του εργατικού κέντρου και εκτελεί τις αποφάσεις της διοίκησης του εργατικού κέντρου Καβάλας. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως η ευθύνη της διαχείρισης του κτηρίου του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Καβάλας είναι αποκλειστικής ευθύνης της εκάστοτε διοίκησης και αυτό προβλέπεται από την υπουργική απόφαση καθώς και με την απόφαση της διοίκησης του ΑΕΔ. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι, μάλλον θα ήθελα να πω ότι ψεύδεται, γιατί την Παρασκευή το πρωί κλήθηκε από εμένα παρουσία της Γενικής Γραμματέας για να τον ενημερώσω, γιατί είχε γίνει και ενημέρωση παλαιότερα και από τον κύριο Ποδάρα, όπως επικαλείται, και με εγγραφό και προφορικά, ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν από το εργατικό κέντρο. Θέλω να μου πει ο ίδιος
σε ποια εργατικά κέντρα της Ελλάδος φιλοξενούνται σωματεία συνταξιούχων, γιατί αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι φιλοξενούμενοι. Έχω εξηγήσει, δεν πήγε στη διαδικασία να κάνει διάλογο γιατί δεν είχε επιχειρήματα. Ωραία. Κυρία Τσούτσα. Αυτό είναι το κατάδειγμα του εργατικού κέντρου. Δείτε, θαυμάστε εργάτες. Αυτή είναι καπνεργάτρια. Δουλεύουν μέσα στην Πόχα στα καπνά και τώρα είναι αφέντης. Είναι ο αφέντης εδώ η κυρία Βαξεβάνη με το Βούρδουλα. Και η Τσούτσα, αυτοί οι άνθρωποι εργάτες, εργάτες διώκουν τους πατεράδες τους. Δείτε τα χάλια σήμερα που βρίσκεται η Καβάλα, που βρίσκεται το εργατικό κέντρο. Δείτε τους άθλιους αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα τι πράττουν. Αυτά να δείχνετε κάθε μέρα. Αυτά κάνουν. Και έρχονται εδώ πέρα λες και εμείς έχουμε κουβαλάμε βόμβες και θα μπούμε μέσα να τεινάξουμε το κτίριο. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα πράγματά μας. Κάποια σκέψη, κάποιο σχέδιο για την περαιτέρω φιλοξενία σε κάποιο άλλο κτίριο ενδεχομένως? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Σας εξήγησα και σας είπα ότι δεν σέβονται τους νόμους έτσι, και τις αποφάσεις και του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό το οποίο κάνουν οι συγκεκριμένοι κύριοι, κάνουν παρεμβάσεις σε πολιτικά πρόσωπα του νομού Καβάλας με σκοπό να αποτρέψουν την νομιμότητα. Και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όποιοι από τους πολιτικούς παράγοντες ασχολήθηκαν, έμαθαν ότι ισχύει η υπουργική απόφαση και τους ήστησαν να απομακρυνθούν. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο, με απειλές, βγαίνοντας στα κανάλια, δίνοντας μια παραπληροφόρηση στον κόσμο, και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο ουσιαστικός και βασικός λόγος για τον οποίο έχουμε ζητήσει να απομακρυνθούν είναι ότι στο εργατικό κέντρο Καβάλας υπάρχουν τρεις αίθουσες, οι οποίες δύο, γιατί μία είναι αυτή η οποία έχουν τα συνταξιοδοτικά σωματεία, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να γίνουν κάποια προγράμματα like. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύτιμότερο να υπάρχει κατάρτιση των νέων και έχουμε και την διαβεβαίωση από τον κύριο Παναγόπουλο, από τον πρόεδρο της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, ότι στην Καβάλα θα λειτουργήσει παράρτημα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ. Αυτός και μόνο είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε τις αίθουσες και θα πρέπει να απομακρυνθούν. Όσον αφορά βεβαίως αυτό που άκουσα, ότι σήμερα το πρωί ήρθαν και βρήκαν κλειστές τις πόρτες του εργατικού κέντρου. Ναι. Οι πόρτες του εργατικού κέντρου δεν έκλεισαν σήμερα. Την Παρασκευή δεν απείλησα κανέναν. Τους είπα ότι έχουν περιθώριο μέχρι τέλος Μαρτίου, γιατί όπως σας είπαν, από τον Νοέμβριο έχουν ενημερωθεί να αποχωρήσουν από το χώρο, να μας ενημερώσουν ποια μέρα θέλουν τα πράγματά τους και να αποχωρήσουν. Κανένα δεν έκλεισε τις πόρτες του εργατικού κέντρου ξαφνικά.